Τώρα η εκπομπή υπάρχει λόγος με τη Μαρία Τσιμπινή. Καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη στις 6 ακριβώς, υπάρχει λόγος εδώ στο www.studio222.gr. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στα blog που μας υποστηρίζουν τους λαϊκούς δρόμους, το News266, καθώς επίσης την καλησπέρα μας στην ομάδα του Facebook, το Radio21. Την καλησπέρα μας και στο chat του σταθμού μας. Καλησπέρα στην Κατερίνα, στο Χρήστο, στο Σαράντι, όπου θα τον έχουμε on air σε λίγα λεπτά ακριβώς. Ο Σαράντις λοιπόν μας λέει Leave me alone. Και εμείς βέβαια δεν τον αφήνουμε μόνο του, τον έχουμε εδώ, ζωντανά κοντά μας σε λίγα λεπτά. Καλησπέρα λοιπόν στο Σαράντι. Καλώς ήρθες στην παρέα του Studio 222.
Καλησπέρα Μαρία, τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαστε μια χαρά. Μου επιτρέψεις να μιλάω στον Νικό, έτσι? Βεβαίως, εννοείται στον Νικό, είμαστε μια παρέα εδώ πέρα. Μια χαρά. Καλησπέρα και στο Studio 222, στους ακροατές, στην παρέα μας στο chat. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξεκινώντας, Σαράντη, για πες μου λίγο, είσαι γεννημένος 29 Αυγούστου στη δεκαετία του 80, δεν χρειάζεται να μας πεις πότε ακριβώς. Για πες μου λίγο, έμαθες από μικρός να ασχολείσαι με τη μουσική? Είχες κάποιες δραστηριότητες, έκανες διάφορα πράγματα? Έχω ξεκινήσει μαθήματα αρμονίου, φωνητικής και υποκριτικής. Ξεκίνησα από το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου μου, από το σχολείο. Παράλληλα έκανα μαθήματα και χορογραφίας από χορευτές των δρόμων. Ενδιαφέρον. Η εμπειρία αυτή ήταν... Πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία? Σε τι σε βοήθησε? Έχω ξεκινήσει από το δημοτικό. Η πρώτη μου παράσταση ήταν ανέβασα στέγη να φάμε το σύννεφο, όπου έκανα το δέντρο το οποίο τραγουδούσε. Και όλο αυτό το συνέστημα βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όταν σε χειροκροτάνε ή όταν βλέπεις την ίσπραξη του κόσμου, όταν σε αγαπάει και όλα αυτά, είναι κάτι βέβαια που είναι πρωτόγνωρο. Και από εκεί και μετά σου δίνει την ενέργεια ώστε να θέλεις να ξεκινήσεις και πιο πολύ στη ζωή σου. Από ό,τι έχω διαβάσει μέσω του βιογραφικού σου, διαβάζοντας κάποιες αγγελίες στην εφημερίδα, εργαζόσουν και σαν κομπά σου σε διάφορα τηλεοπτικά σποτ, στο Μέγαρο Μουσικής, είχες κάνει μια τελική παράσταση στο Δον Κάρλος. Αυτές οι εμπειρίες γενικότερα πώς ήτανε? Ήτανε τα πρώτα μου ξεκινήματα αυτά. Όταν ήθελα έτσι να μαζέψω κάποια χρήματα για να πάω στο στούντιο, για να ηχογραφώ τα κομμάτια μου. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, αλλά επίσης ήταν και πάρα πολύ κουραστικά. Δηλαδή, για να γίνει μια διαφήμιση, να ξέρω ότι χρειαζόταν πάρα πολλές ώρες σε άσχημες συνθήκες καιρικές. Εντάξει, τα λεφτά ήταν και πάρα πολλά. Και επειδή πεινάγαμε, πάντα υπήρχε βέβαια και ένα catering, αλλά ξέρεις, δεν είχαμε το γεύμα το κανονικό. Και σαφώς το Μέγαρο Μουσικής είναι μια άλλη εμπειρία, η Ιταλική παράσταση Δον Κάρλος, Τζέπι Βέρτι. Όλα αυτά ήταν υπέροχα. Ήτανε τόσοι θεατές όσοι και στο Λονδίνο με το Tell Me? Όχι βέβαια, εντάξει. Στο Λονδίνο ήμασταν γύρω στους 20.000 κόσμο, στη Trafalgar Square. Άλλο ήταν βέβαια το ένα και άλλο ήταν το άλλο. Αλλά βέβαια και στο Λονδίνο άλλο και αυτό το πράγμα. Ήτανε άλλη εμπειρία. Περίμενες ποτέ να φτάσεις μέχρι εκεί, μέχρι το Λονδίνο, να είσαι μπροστά σε 20.000 θεατές, να κάνεις αυτή τη συνεργασία που έχεις κάνει με το TIC? Κοίταξε, τα φανταζόμουν, έτσι τα ονειρευόμουν. Αλλά για το Λονδίνο, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Το έλεγα βέβαια, πάντα συνεντεύξεις μου, πάντα έλεγα μακάρι να πάω εξωτερικό, σκέφτομαι να πάω. Αλλά όταν βλέπεις ότι γίνεται, λες μετά, οχ, έγινε. Οπότε, Σαράντη, προχώρα. Βλέπεις ότι πάνε καλά τα πράγματα. Και όντως, δεν το περίμενα και έγινε. Ήμουν πολύ τυχερός. Ήσουν τυχερός από τότε που το κομμάτι σου πήρε μια καλή θέση, ένα άλλο κομμάτι, στο Mad for Positive Energy? Ναι, από εκεί ήταν τα πρώτα μου κομμάτια. Βέβαια δεν ήταν τα επαγγελματικά κομμάτια που έχω βέβαια σήμερα. Mm-hmm. Ήταν τα στούντια τα οποία ήταν και στα underground, που έχει μια παρέα σε ένα σπίτι, την έχω γραφήσει εκεί στην αποθήκη. Ξέρεις τώρα πώς είναι οι παρέες τώρα που φτιάχνουν παραγωγές και ηχογραφούν. Έφτιαξα αυτό το κομμάτι. Πήγε στο ΜΑΤ με χορηγό την Amita Motion, πήρε μια πολύ καλή θέση, το κομμάτι λεγόταν «Πες μου» και ξού βέβαια και το έβγαλα και στα αγγλικά το «Tell Me» που τραγούδισα και στο Λονδίνο. Όλα αυτά είναι ωραίες εμπειρίες. Μάλιστα, τι άλλο σημαντικό έχεις κάνει? Κάτι το οποίο να είσαι υπερήφανος γι' αυτό, να λες ότι ναι, το έχω κάνει εγώ για αυτό που θέλω, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ? Έχω ξεκινήσει στα ξεκινήματά μου, τα χρήματα που έβγαζα από διάφορα τηλεοπτικά ή από άλλα, τα έκανα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και αυτό επίσης μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν λες όπως, δηλαδή που είχα συμμετάσχει και είχα πάρει τα χρήματα, ναι, λες... Ακριβώς. Όχι. Σε κάποια φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τι ιδρύματα ήταν αυτά? Είναι ιδρύματα τα οποία είναι είτε για παιδιά, είτε είναι για κάποιες ασθένειες. Αλλά επειδή αυτό είναι λίγο πιο προσωπικό για μένα, ξέρεις, δεν θέλω πολύ να το λέω, να το επενευτώ, αλλά είχα κάνει και αυτές τις πράξεις που μου άρεσε πάρα πολύ και χαιρόμουνα. Και επίσης σκέφτομαι πάλι τώρα μέσα στο Χριστουγέννο να πάω σε κάποια ιδρύματα, mm-hmm. αν μπορούσα να με στείλουν καλλιτέχνες, να κάνω και εκεί κάποια γιορτή, να τραγουδήσουμε, να βγάλουμε κάποια χρήματα, κάτι να βοηθήσουμε. Ωραία. Μάλιστα.
Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Οι θαυμαστές σου, από ό,τι θυμάμαι, σε λένε χαμελέοντα της pop. Ναι, ισχύει, ναι. Και ισχύει. Θα μας πεις το λόγο που σε λένε χαμελέοντα? Είναι επειδή είχα διάφορες κεντρικές εμφανίσεις όταν έβγαινα τηλεοπτικά. Είναι ότι μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα έκανα τόσα πολλά πράγματα. Τόσα πολλά πράγματα, όταν λέω δηλαδή, άλλαζα. Βλέπανε και λέγανε, όχ, ο Σαράτης είναι αυτός. Ή την άλλη μέρα ήμουνα, όχ, ο Σαράτης ο κλόουν. Ή την παραεπόμενη, όχ, ο Σαράτης που είναι τόσο γυμνασμένος. Δηλαδή, με την πάροδο των ημερών, εξελιζόμουνα σαν χαμελέοντας και προσαρμοζόμουν ανάλογα με το περιβάλλον. Το εννοώ με το περιβάλλον. Δηλαδή, ένα καλό κομμάτι, ας πούμε, πρέπει να ήταν εκεί, ήταν καλό κομμάτι. Εκεί έπρεπε να είσαι έτσι, ήμουν έτσι. Όλα αυτά ξέρεις. Μάλιστα. Ήταν... Και εκτός από αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή μιλούσα για το χαμελέοντα, μην ξεχάσουμε ότι με τον Boy George που ήμουν στο Λονδίνο είναι ο τραγουδιστής που έχει τραγουδίσει το τραγούδι Karma Chameleon, έτσι. Ναι, όντως. Karma Chameleon. Ναι, όντως. Έδεσε και το γλυκό και οπότε είμαστε. Έδεσε, όντως. Έδεσε ακριβώς. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έχεις δημιουργήσει και ένα γκρουπάκι. Όταν λες group εννοείς κάποιο στο Facebook? Όχι, εννοώ ένα γκρουπάκι, είσαι ένας δημιουργός ενός group το οποίο έχει όνομα Κόκκινη Κλωστή. Ναι, ισχύει, είναι Κόκκινη Κλωστή που έχουν στο αριστερό χέρι, ξέρεις, κάποια άτομα τα οποία υποστηρίζουν και συμβάσχουν είτε με τα προβλήματα των άλλων, είτε έχουν ασθένειες, είτε είναι ανάπηροι, είτε για τις σεξουαλικές προτιμήσεις και ξέρεις, κάπως με κάποια εταιρεία συνεργαζόμασταν, κάπως γινόταν να τα πουλήσουμε και όλα αυτά, ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον αυτό, μπορώ να πω. Εντάξει, είναι μια πράξη που έτσι σκέφτηκα μόνος μου και έτσι ήθελα να το προχωρήσω παραπάνω αυτό. Είναι κάτι που το κάνω χρόνια. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σίγουρα, άμα δεν έχουμε διακρίσει ο ένας από τον άλλο, μπορούμε να πάμε την κοινωνία μας πιο μπροστά από όσο θα είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, από όσο είναι. Ισχύει, ισχύει. Εγώ θα σε ρωτήσω και για το Leave Me Alone. Leave Me Alone, γιατί αυτός ο τίτλος? Ήταν κάποιες φορές οι οποίες ήθελα έτσι να κάθομαι μόνος μου. Ήταν κάποιες φορές που πιεζόμουν από διάφορους. Ήταν κάποιες εποχές που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είμαστε μόνοι μας, ας πούμε. Δηλαδή, αφήστε με στην ησυχία μου. Δεν μπορώ άλλο. Αυτό με έμπνευσε στο να γράψω αυτό το κομμάτι. Ποιες ήταν αυτές οι στιγμές για το 40? Ήταν κάποιες στιγμές από τους hater, μπορώ να πω. Από άτομα τα οποία δεν βλέπανε τον κόπο ενός καλλιτέχνη να προσπαθεί και από τους κακοπροαίρετους ανθρώπους που υπάρχουν. Μάλιστα. Και η συνεργασία με τον Dick πώς προέκυψε? Η συνεργασία με τον TIG έγινε μέσω κάτι σαν audition που έκανα. Είχα κάποιους rapper οποίοι είναι γνωστοί μέσα από διάφορες άλλες συνεργασίες που έχουν κάνει, είτε από το επιτελείο με το TIG που ήταν με τον Justin Bieber, είτε με κάποιους άλλους πιο παλιά. Άκουσα πως ήταν, μου φάνηκε συνεργάσιμος, έκανε το κομμάτι. Να σημειώσουμε ότι ο TIG ήταν ο πέμπτος που έχω γράψει το Leave Me Alone, δηλαδή έκανα μια ακρόαση και επέλεξε αυτόν. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι rappers πριν, οι οποίοι βέβαια τα κομμάτια δεν κυκλοφόρησαν, αλλά στο μέλλον κάτι μπορώ να κάνω και με συγκεκριμένους. Και έτσι μου άρεσε το κομμάτι που έδεσε μαζί του και η φωνή μου και η παραγωγή και όλα και τις συνεργασίες που έχει κάνει στο μέλλον ο συγκεκριμένος και έτσι βγήκε το Leave Me Alone. Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Leave Me Alone και συνεχίζουμε. Μείνετε λοιπόν σωστά συντονισμένοι www.studio222.gr. Εδώ πάντα τα ακούς όλα. Just leave me alone.
for the rap and I make it happen. Roll with some G's to get it clapping. I'm talking round of applause. CTIG hated shit, they draws. Heaven sent, trying to see a million. All 15 bricks, got 12 watching. Streets watching, doing me is the only option. My job today go hard. On every corner street, every boulevard. Street, every boulevard. Climb back in the chair, smoke in the air. Live life, no fear, but really who care? Really who care? Smoke in the air. I don't care about anything in this world. Anything in this world. Just leave me. Just leave me. Λοιπόν, Alone με τον TIG και το Σαράντι. Ένα ωραίο κομμάτι, μια ωραία εκτέλεση. Ευχαριστώ πολύ. Και μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ εδώ στο Studio 22, καθώς επίσης μας αρέσει να στηρίζουμε και νέους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ πολύ. Σαράντι, θέλω να σε ρωτήσω. Η συνεργασία ήρθε με τον Dig. Κάποια συνεργασία με κάποιον Έλληνα τραγουδιστή? Μέχρι στιγμής ακόμα δεν έχω σκεφτεί κάτι να κάνω με κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη. Ίσως βέβαια στο μέλλον. Σκέφτομαι και πολύ για house κομμάτια πιο καλοκαιρινά. Ο λόγος θα που κάνω βγάλεις κάποιο CD, θα υπάρξει κάποιο δεύτερο single, κάτι? Εγώ τώρα είμαι μέσω της Noisy Entertainment, οποία κυκλοφορούν με digital, που θα υπάρχει και στο iTunes. Για κάποιο CD πρέπει να έχεις κάποια κομμάτια, ξέρεις, να έχεις πολλά κομμάτια για να υπάρξει κυκλοφορία. Στο ερώτημα που κάνεις πριν είναι ότι θα βγάζω house κομμάτια καλοκαιρινά. House και... καλοκαιρινά, οπότε κομμάτια. Να φανταστώ ότι θα έχουμε αρκετό beat το καλοκαίρι με τα κομμάτια σου. Ναι, έτσι, να χορεύει ο κόσμος. Αρκετό κλαμπάκι. Και ξενόγλωσσα λόγω της περιοδίας που κάνω έξω. Μάλιστα, πού θα κάνεις περιοδία? Θα πάω πάλι Αγγλία, είναι σίγουρο, διότι εκεί έχω τις γνωριμίες μου και τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν και εξίσου είναι και εκεί και η ζωγραφική έχει και εκεί η έδρα, η Noise Entertainment. Και σκέφτομαι επίσης και μάλλον για Ιταλία, δηλαδή ακόμα δεν ξέρω, αυτά τα κάνω σε 2 μήνες πριν. Ιταλία. Ναι, είναι πολύ ωραία, γιατί ξέρεις εκεί είναι και καλοκαίρι, είναι μεσογειακή χώρα και εκεί. Ξέρεις τώρα πώς είναι και τα κομμάτια εκεί. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία όντως. Θάλασσα με μουσική, ωραία. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι έχεις βρει στην Αγγλία, το οποίο δεν έχεις βρει στην Ελλάδα? Δηλαδή τι όθησε έναν καλλιτέχνη να κάνει τα βήματά του εκεί και όχι εδώ? Σαφώς το πρώτο πράγμα είναι ότι η μουσική βιομηχανία είναι πιο εξελιγμένη από ό,τι στην Ελλάδα. Σαφώς και οι καλλιτέχνες εκεί πέρα πληρώνονται με παραπάνω χρήματα από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Και εκτός από αυτό είναι ότι η μουσική βιομηχανία του Λονδίνου, άμα είναι πολύ καλή, μετά πας και Αμερική, κατάλαβες, είναι το εισιτήριο για να πας πιο έξω, πιο πάνω. Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα πώς σκέφτεσαι να προωθήσεις ώστε να σε μάθουν και εδώ? Μέσω από σταθμούς ραδιοφωνικούς, μέσω της σελίδας μου στο διαδίκτυο που έχω στο YouTube. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να έρθεις με τον TIG εδώ να κάνετε μια συνέντευξη,
περιοδία εδώ στην Ελλάδα. Έχω μιλήσει με τους rapper, γιατί δεν είναι μόνο ο TG, είναι και ο Lamar Cartier, είναι και ο Gritty Boy, είναι και ο D-Fly. Όταν θα έχω πολλά κομμάτια, δηλαδή μην κάνω πρόγραμμα μισής ώρας, δηλαδή να είναι μια μισή ώρα πρόγραμμα και κάπου παραλιακά σκεφτόμουν στον άλυμο, ναι, θα ήθελα να τους φέρω, να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρτι. Να πούν και αυτά δικά τους κομμάτια, να υπάρξει βίντεο wall από πίσω, δηλαδή είναι ένα πάρτι, ξέρεις, έτσι όπως θα θέλω, όπως είμαι στο Λονδίνο ένα πράγμα. Να είναι ένα πάρτι, δηλαδή σαν ένα Rockway Festival που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και σίγουρα θα το αγαπήσει και ο κόσμος, ιδιαίτερα της hip-hop και R&B μουσικής γενής. Μακάρι, μακάρι. Τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις παράλληλα με αυτά? Σκέφτεσαι να συνεχίσεις κάποιο όργανο? Μου είπες στην αρχή ότι έπαιζες αρμόνιο. Ναι, έκανα αρμόνιο, έκανα το auto organ. Πιο πολύ με συμφέρει το τραγούδι, επειδή αυτό αγαπάω πιο πολύ, το λέω. Mm-hmm. Καινούργια κομμάτια, περιοδίες, μετέπειτες συνεργασίες. Κάτι άλλο δεν σκέφτομαι, εκτός για τη συγγραφή παιδικών βιβλίων που έχω κάποια παιδικά παραμύθια που έχω γράψει, που μπορεί να εκδοθούν και αυτά κάποια στιγμή. Ελλάδα, εξωτερικό? Ελλάδα. Ελλάδα. Γιατί να μεταφραστούν, ξέρεις, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ελλάδα είναι, πιστεύω, καλύτερα να εκδοθούν. Παιδικά βιβλία, ευαισθησίες δηλαδή. Εντάξει, έτσι συνήθως το λέμε εμείς, ότι κάποιος που γράφει παιδικά βιβλία έχει αρκετές ευαισθησίες. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα, πολύ όμορφο. Ναι, σίγουρα. Όταν γράφεις κάτι για παιδιά γενικότερα, έχεις κάποιες ιδιαίτερες ευαισθησίες, είσαι ιδιαίτερος σαν χαρακτήρας. Είμαι και εγώ παιδί, εντάξει. Ισχύει ότι είμαι και εγώ σαν παιδί και γι' αυτό. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω για τα καλλιστεία του Mr. and Mrs. Beauty 2011. Να, τι ερώτημα. Ακριβώς είχε γίνει εκεί? Αυτή ήταν η προπερσινή μου περιοδία που είχα κάνει. Ναι. Συνεργάστηκα με το πρακτορείο Quinta. Και κάναμε μια περιοδία σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και εγώ άνοιγα το πρόγραμμα των καλλιστιών και ήμουνα και στα διαλύματα. Ήταν μια ωραία περιοδία που έκανα, πρωτόγνωρη κι αυτή και μου άρεσε. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για το 40? Έξυπνη ερώτηση, δεν μου κάνει ποτέ αυτή. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι έχω πολλές δυσκολίες, όχι αντιμετωπίσει. Πλέον έχω μάθει μέσα από τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες που είχα ήταν στα ξεκινήματά μου, που δεν υπήρχαν ούτε Facebook, δεν υπήρχαν ούτε καλά-καλά email που λέει λόγος και αναγκαζόμουν να ξέρεις, είτε να ταχυδρομώ τα demo μου, είτε να προσπαθήσω να φτιάξω μια ατζέντα ή κάποιες φορές ακόμα να πρέπει να πηγαίνω και από εκεί για να μιλάω. Ήταν πολλές δυσκολίες εποχές τότε, τις θυμάμαι σαν χθες. Και βέβαια μέσα από αυτό μπόρεσες να εξελιχθείς και να γίνεις καλύτερος και να μας παρουσιάζεις σίγουρα και το Leave Me Alone και το Tell Me και το The Story That Ends. Και το κινητό μου και... Ναι, ισχύει, ναι, έχω εξελιχθεί μέσα από αυτά όλα και έχω γίνει πιο δυναμικός χαρακτήρας. Πιο δυναμικός χαρακτήρας. Ενδιαφέρον αυτό. Είναι καλό για έναν άνθρωπο, γιατί άμα τα έχει όλα έτοιμα δεν είναι, ξέρεις, το ίδιο με έναν που έχει προσπαθήσει, που έχει δρώσει, που έχει κουραστεί. Δεν είναι το ίδιο. Για πες μας λοιπόν, και ποια ήταν η καλύτερη στιγμή σου? Εντάξει, την καλύτερη στιγμή φαίνεται ποια ήταν, στο Λονδίνο. Εντάξει, να έχω να λέω τώρα. Λονδίνο, εντάξει, ήταν τις καλύτερες στιγμές. Με ποιον τραγουδιστή, τραγουδίστρια θα ήθελες να συνεργαστείς πάρα πολύ? Έλληνα ή ξένο? Έλληνα, ξένο, ποιον θες εσύ? Να θέλεις πάρα πολύ, να πεις ότι εγώ σαν 40's θέλω να συνεργαστώ πάρα πολύ, είναι το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να συνεργαστώ με Chris Brown, με Usher, με Justin Timberlake, ξέρεις, αυτή τη βιομηχανία της μουσικής. Και από Έλληνες μου αρέσουν πάρα πολύ ο Stan, μου αρέσει... Θα μπορούσες δηλαδή να κάνεις ένα remix του τραγουδιού του Leave Me Alone ή του Tell Me, του The Story That Ends με το Stan? Κοίταξε, πιστεύω θα είχε πιο πολύ ενδιαφέρον να κάνω ένα καινούριο κομμάτι. Ξέρεις, κάποια κομμάτια τα οποία ήδη έχουν ακουστεί δεν έχει τόσο ενδιαφέρον, παρόλο που συνεργάζεσαι με κάποιον καινούριο καλλιτέχνη. Αλλά ένα καινούριο κομμάτι, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελες με το Stan, μάλιστα. Για να δούμε, για να πάμε να ακούσουμε το The Story That Ends και να συνεχίσουμε εδώ, στο Studio 222. Πάμε λοιπόν.
just wanna say that I love you. And never did I ever, ever put no one above you. And ever since you left, all I felt was pain. Because your love shot me down like bang. So one, two. Everything has changed. Yo. Nothing is still the same. Uh-huh. You have gone away. And I'm crazy every day. Listen to me, please. You have really done to me. I want to eat my arms again. So I kinda feel good again. I just wanna say that I love you. And never did I ever, ever put no one above you. And ever since you left, all I felt was pain. Because your love shot me down like bang. We used to mess, we used to all be the same. And when I was down, you was my king. I'm glad that you came, I'm mad that you left. And all that hating and that loving bad for your health. When a day has gone by, yeah. From the day you said goodbye, my dream is coming true. Because I'm a crazy for you. Another night with full moon, I made a wish for you. I made a wish upon a star. Because you are so. Συνεχίζουμε. Να συνεχίσουμε να σε ρωτάμε δηλαδή και να μας απαντάς. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαι. Ωραία, δεν σου βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό, σε λίγο θα βάλουμε και τη λάμπα βέβαια. Δεν έχεις προβλήματα τέτοια. Όχι, θα έχω όχι. Τη λάμπα από πάνω σου και θα σε ρωτάω. Και εσύ θα απαντάς σε ό,τι και αν σε ρωτήσω. Ωραία, ανάγκη. Θα είμαι σκληρή και αμήλικτη. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ωραία. Να σε ρωτήσω λίγο, θα ξανά έκανες κάποια συνεργασία με το MAD. Σαφώς και το MAD είναι το μουσικό κανάλι που θέλουν όλοι οι καλλιτέχνες να κάνουν κάποια συνεργασία. Ναι, γιατί όχι, θα ήθελα να κάνω μια συνεργασία πάλι με το MAD. Μια συνεργασία όπως έχει διάφορα κομμάτια το MAD. Θα ήθελες δηλαδή να είσαι σε κάποια awards, θα ήθελες να είσαι σε κάποιο MAD walk, θα ήθελες να κάνεις πάλι κάτι όπως κάνουν με το Motion. Κοίταξε, πιστεύω ότι στα βραβεία, όταν βραβεύονται καλλιτέχνης, είτε είναι από τα MAD, είτε από τα MTV, είναι ο κόπος του, ανταμείφθηκε ο κόπος του. Σε κάποια βραβεία σαφώς θα ήθελα να είμαι. Τώρα θα δείξει. Νομίζω ότι στο είπα και ο Fair, μ' άρεσε πάρα πολύ το The Story That Ends. Θέλω να το κάνεις οπωσδήποτε remix, να το χορεύουμε στα club. Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να μου κάνεις το χατήρι. Εντάξει, κάτω. Εντάξει, είναι η ώρα που βάζω τη λάμπα, πρόσεχε. Εκτός και αν πάρουμε τα φωνητικά και κάνουμε κάποια έτσι dance κομμάτι, ναι, πάρα πολύ έξω και αυτό, ναι. Γιατί είναι. Όχι. Είναι ενδιαφέρον σαν κομμάτι, είναι ωραίο slow και μπαίνει δυνατά πάρα πολύ το beat μετά το hip hop. Είναι έξυπνο κομμάτι. Και η ιστορία ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν τελειώνει, ναι. Εντάξει. Και αυτό το κομμάτι το είχα γράψει πριν πόσα χρόνια το είχα γράψει αυτό το κομμάτι, ναι. Πριν πόσα χρόνια περίπου? Πρέπει να είναι 2008 αυτό το κομμάτι, γιατί δεν υπήρχε ο ράπερ. Ο ράπερ υπήρχε μετά από 2 χρόνια, δηλαδή είναι 2 εκτελέσεις. Ένα που είμαι εγώ και ένα άλλο το οποίο είναι με το ράπερ. Από ό,τι θυμάμαι έχεις κάνει ηχογραφήσεις και για καλλιτέχνες, έκανες διάφορα demo καλλιτεχνών. Όταν λες διάφορα, εννοείς αν έκανα άλλων τραγουδιστών. Ναι, έκανες τα demo και τα ακούγα, ναι.
Είχα ξεκινήσει τα πρώτα μου τραγούδια, τα είχα ξεκινήσει όσον αφορά για να ακούσουν κάποια παραγωγή την, τη φωνή μου, τέλος πάντων. Τραγούδαγα άλλων καλλιτεχνών. Όπως, τι τραγούδι έχεις τραγουδήσει? Θυμάμαι το πρώτο μου τραγούδι που ήταν του Νότι Χριστοδούλου. Του Νότι Χριστοδούλου που μόλις είχε βγει εκείνη την περίοδο από το Fame Story. Ναι, θυμάμαι ότι εκεί ήταν τα ξεκινήματά μου που τραγουδούσα. Και Βαρδί θυμάμαι ότι είχα τραγουδήσει, το Ίσως, ξέρεις, Χατζηγιάννης. Χατζηγιάννης. Διάφορο. Μάλιστα. Είναι, μ' ακούγεται ενδιαφέρον το Χατζηγιάννης, στα αυτιά μου ακούγεται ενδιαφέρον με τη δική σου τη φωνή. Ναι, τέριαζε, ξέρεις, λίγο, ξέρεις και λίγο χαμηλές. Εντάξει, είναι σπουδαία η καλλιτέχνηση όλη αυτή. Ναι, σίγουρα είναι σπουδαίοι, έχουν αρκετά single, αρκετά CD εδώ στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να μου τραγουδήσεις εσύ κάτι. Του... Ό,τι θέλεις εσύ. Του Βαρδί, του Χατζηγιάννη, πιάνω ό,τι το... Ό,τι θέλεις εσύ. Στο αφήνω ελεύθερο, θέλω να τραγουδήσεις κάτι εδώ, να σε ακούσουμε live. Ωραία. Να φανταστείς, θες κάποιο καλλιτέχνη άλλο, θες κάποιο δικό μου ή τα δικά μου τα ακούσαμε. Μπορείς να πεις και δικό σου, ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σας πω ένα του Michael Jackson που έχω ίδια μέρα. Εκτός αν θέλεις να μας πεις το παιχνίδι ερωτικά του Stan. Είναι καινούριο κομμάτι. Το ξέρω, δεν μπορώ να το τραγουδήσω αυτό ακόμα. Αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι, το ακούω. Το παιχνίδια ερωτικά. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει. Θα πω ένα... Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έχεις πιάσει και ακριβώς τη νότα. Πάρα πολύ καλά. Να σου πω ότι με το Stan έχω συνεργαστεί όσο αφορά όταν δούλευα σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί αυτό καλοκαίρι. Μας πέρασε. Στις δημόσιες σχέσεις που ήμουν, είχαμε καλέσει το Stan, τον Τζαλίκη και τον Λευτέρη Πανταζή στο Σιδεράδικο. Και του έχω μιλήσει, έχω βγάλει φωτογραφία μαζί του και ήμουν ξέρεις όσο αφορά για το πλατολόγιο, για να φωνάξω τον κόσμο. Μάλιστα. Υπάρχει και στη σελίδα μου αυτό. Για πες μας λοιπόν ένα κομμάτι που θέλεις. Ωραία, θα πούμε ένα του Stan λοιπόν. Να πούμε το «Είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω δει» που λέει «Λένε πως εσύ είσαι καλά, στη ζωή έχεις προχωρήσει, περνάς πολύ καλά» Συγγνώμη, δεν έκανα κανένα την νότα. «Ελπίζω εσύ κάποια στιγμή να θυμηθείς, μη τ' αρνηθείς, δεν σε έχω πια και η καρδιά μιλάει. Άκουσα τη μια φορά, θέλω να σε εσύ καλά κι ας μη σε νοιάζει, δεν με πειράζει, θα σε έχω βάθια για μια ζωή, στο λέω γιατί». Νομίζω ότι επιβάλλεται να κάνετε ένα ντουέτο οι δυο σας. Δεν γίνεται. Μακάρι, θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω για τη νέα γενιά τραγουδιστών εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τη γνώμη σου... Δεν σε κρίνεται με την παλιά, όσο και προσπαθεί η νέα γενιά. Υπάρχουν πολλές διαφορές, είτε και στις μελωδίες, είτε στις παραγωγές. Κάποτε για να πας σε ένα μαγαζί άκουγες όλα live, από drums μέχρι μπάσο. Τώρα παίζει ένα playback και ένα καραόκε. Ένα παράδειγμα που σου είπα. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Το παλιό κομμάτι παραμένει. Ενώ τώρα οι καλλιτέχνες πρέπει να αναγκάζονται να βγάζουν κάθε τρεις μήνες ένα καινούριο κομμάτι όσο αφορά για τα εμπορικά, επειδή ο κόσμος τα ξεχνάει. Δεν κρατάνε πολύ τα καινούργια κομμάτια. Ένα τραγούδι που σου έχει μείνει παλιό και ένα τραγούδι καινούργιο που μπορεί να σου έχει μείνει στο μυαλό. Να πεις ότι αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορώ να το ακούω συνέχεια. Ενός καινούργιου καλλιτέχνη, υπάρχει? Ναι, υπάρχει. Ξέρεις, έχω πάρα πολλά τραγούδια, ακούω πάρα πολλά τραγούδια, μ' αρέσει να ακούω τραγούδια. Ένα τραγούδι που μ' αρέσει τώρα που ακούω είναι το... δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Κάτσε να θυμηθώ. Είναι ένας καινούριος καλλιτέχνης, ένας ξενόγλωσσος είναι, που λέει το «Love Me Again», το Johnny, «Love Me Again». «Love Me Again», κάπως έτσι πάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης θα μείνει πολύ καιρό. «Love Me Again» λέγεται. Και από Έλληνα καλλιτέχνη? Από Έλληνα καλλιτέχνη... δεν μπορώ να πω κάποιον τώρα, τους αγαπώ όλους. Όλους τους καλλιτέχνες.
Μου είπες πριν ότι έκανες το demo του Νότι Χριστοδούλου για το Fame Story. Ναι. Θεωρείς ότι οι καλλιτέχνες που έχουν βγει από τέτοια παιχνίδια έχουν δυνατότητα να κάνουν κάποια πράγματα πέραν από τα CD single, τα CD, έχουν κάποιες περαιτέρω δυνατότητες? Κοίταξε, εσύ το έχεις δει από κοντά. Ισχύει, ναι, γι' αυτό μπορώ και να μιλήσω. Να ξέρεις ότι υπάρχει αναγνωρισιμότητα, έτσι, όταν βγαίνεις από αυτά τα reality. Σίγουρα θα υπάρξει αναγνωρισιμότητα. Είναι κάποια reality τα οποία βλέπουν τη ζωή σου 24 ώρες 24ωρο, όπως το Fame Story. Υπάρχουν κάποια άλλα, όπως είναι το X Factor, τα οποία βλέπουν κάποια άλλα πράγματα από εκεί και πέρα. Και βέβαια υπάρχει και το καινούργιο από ό,τι έχουμε δει, σαν spot το έχουμε δει, το Voice. Από αυτά τα τρία, τα οποία είναι καθαρά, έχουν να κάνουν καθαρά με θέμα φωνής, ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να εξελίξει έναν καλλιτέχνη και ποιο όχι? Κοίταξε, όπως είπα και πριν, είναι να σε μάθει ο κόσμος η αναγνωρισιμότητα. Ένας καλλιτέχνης θα εξελιχθεί με την πάρα των χρόνων. Τώρα από αυτά τα τρία, επειδή δεν έχω δει το τρίτο reality, το έχω δει μόνο στο UK Voice, mm-hmm. γιατί είναι από την Αγγλία που τα έχω δει εκεί πέρα, που είναι ο Will.i.am και οι άλλοι επιτροπές. Θέλω να πω ότι είναι αυτό, ότι γίνεσαι γνωστός. Μετά από εκεί πρέπει να δείξεις την αξία σου. Πρέπει να έχεις ένα ωραίο επιτελείο γύρω σου, να έχεις παραγωγούς, να έχεις τυχουργούς, να έχεις την εταιρεία σου. Να τα έχεις όλα. Αυτά εκεί είναι μόνο για να σε μάθει ο κόσμος. Θεωρείς ότι παίζει ρόλο η εμφάνιση σε ένα καλλιτέχνη? Ή αν έχει μόνο φωνή, μπορεί να πάει εκεί μπροστά με κάποιο επιτελείο πίσω? Είναι το λεγόμενο πακέτο η εμφάνιση. Συνήθως αυτό πιάνεται στους pop καλλιτέχνες, στους λαϊκούς. Εντάξει τώρα. Ναι, αλλά μιλήσαμε πριν από λίγο για το The Voice. Το The Voice είναι ένα παιχνίδι που είναι καθαρά μόνο οποίο φωνή. Ακούς μόνο μία φωνή. Εγώ μπορεί να είμαι μία κακάσχημη, να έχω όμως τη φωνάρα. Μπορώ να πάω μπροστά σαν καλλιτέχνης? Μπορείς να το κάνεις. Βάσει του The Voice, αυτό που λένε, μπορείς. Μην ξεχνάμε ότι η Susan Bull στο Βρετανία X Talento, μία η οποία ήταν μία μεγάλη σε ηλικία, έτσι. Ναι. Έκανε καλή καριέρα. Είχε καθαρά μόνο φωνή, δεν είχε εμφάνιση όμως. Και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Άρα επικεντρωνόμαστε στο γεγονός ότι στην Ελλάδα πρέπει να έχεις το πακέτο, ενώ στο εξωτερικό μπορείς καλύτερα με τη φωνή σου να κάνεις μια καριέρα. Γιατί ξέρεις τι, η εμφάνιση φεύγει. Ναι, σίγουρα με την πάροδο του χρόνου φεύγει. Γιατί ξέρεις κάποια στιγμή, η εμφάνιση κάποια στιγμή δεν θα είναι η ίδια όσο θα είναι και η φωνή, κατάλαβες. Να σε ρωτήσω, επειδή πιάσαμε τώρα τα θέματα των show, θα πήγαινες ποτέ σε κάποιο παιχνίδι που όπως κάνουν κάποιοι σταθμοί, όπως το Dancing with the Stars, θα πήγαινες να έκανες κάτι τέτοιο? Στο Dancing with the Stars, ναι, θα πήγαινα. Ξέρω να χορεύω, εντάξει, δεν ξέρω να χορεύω και τέλεια, ξέρω να χορεύω κανονικά. Τους Bollywood χορούς που λένε. Κοίτα, Bollywood χορό, δεν ξέρω να το κάνω, ξέρω να χορεύω hip hop, popping και όλα αυτά. Θα βλέπαμε ποτέ δηλαδή το Σαράντι να χορεύει ταγκό? Θα πήγαινα εκεί, ναι. Θα σ' άρεσε να κάνεις κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, ναι, είναι μια πρόκληση, έτσι μας το λες, ναι, θα μου άρεσε, γιατί όχι. Πρόκληση? Ναι, θα γούσταρα, γιατί ωραία, όχι. Κάνω καλές προκλήσεις λοιπόν. Θα μας ακούσει κανένας. Κάνω καλές προκλήσεις όμως. Ωραία. Γιατί προσκαλώ τους ακροατές μας να ακούνε www.studio222.gr, γιατί εδώ τα ακούς όλα. Και θα συνεχίσουμε ακούγοντας για ακόμα μια φορά το Tell Me. Ωραία. What's up, Sarantis? It's your boy Greedy, man. Tell me what it is.
live another day without you being around. Come on, man. Song. My heart can't be left in the dark. Want you to love me. Kiss me every time you look at me. I feel so loved. Please, can I get you the answer? Don't try to duck me. I need you to tell me what will it take for you to spend a lifetime with me. All the things would be like a bumblebee. I need you, honey. I finally find the girl of my dreams. Baby girl, I need you to just tell me. Doing today, tell me, tell me something at least. Tell me, tell me what you're doing today. Πάλι εδώ, νεαρ, στο www.studio222.gr, το web radio της Χαλκίδας, παρέα μας ο Σαράντης, να μας πει εδώ για το καινούργιο του κομμάτι, το Leave Me Alone, με τον TIG. Και θέλω ότι στην επόμενη ερώτησή μας, θέλω να πεις αν σκοπεύεις να προγραμματίσεις κάποιες εμφανίσεις κάπου. Ναι, θα κάνω κάποιες εμφανίσεις, σκέφτομαι να κάνω και κάποιες τηλεοπτικές. Ακόμα δεν ξέρω ποια θα είναι η πρώτη εκπομπή που θα παρουσιάσει το κομμάτι μου. Προγραμματίζω τώρα μια ατζέντα για να προωθήσω το τραγούδι. Πολύ τρέξιμο λοιπόν. Ναι, υπάρχει τρέξιμο, είναι αλήθεια, αλλά μου αρέσει πολύ. Υπάρχει. Τα καινούργια κομμάτια πότε θα κυκλοφορήσουν, Λοιπόν, το Leave Me Alone σε 15 μέρες κυκλοφορεί μέσα από το iTunes, από τη δισκογραφική εταιρεία Noise Entertainment. Και μετά από 2 μήνες θα γίνει η κυκλοφορία του επόμενου κομματιού μου. Γράφεις κάτι αυτή την περίοδο? Ναι, γράφω ένα house κομμάτι που μάλλον ο τίτλος θα λέγεται Lost. Ακόμα δεν ξέρω. Μετά το Leave Me Alone Lost. Ναι. Γιατί? Είναι έτσι μια φαντασία που έχω. Ξέρεις, όταν γράφω ένα κομμάτι εμπνέομαι με το περιβάλλον, δηλαδή πώς το φαντάζομαι. Είναι κάποια περίοδο δύσκολη που περνάς και έχεις γράψει τα συγκεκριμένα κομμάτια? Πιο πολύ ταυτίζομαι με το κοινό και με τον κόσμο και ό,τι βλέπω γύρω μου. Και ό,τι βλέπεις γύρω σου. Και τι είναι αυτό που βλέπεις γύρω σε αυτή την περίοδο? Είναι η ανεργία, είναι η στεναχωρία των κόσμων που δεν μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους, είναι η παιδεία, είναι ο πόλεμος, είναι πολλά πράγματα και πράγματα που δεν μπορείς να πεις κιόλας. Η γνώμη σου για την πολιτική της χώρας μας? Αυτό είναι που δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Νομίζω ότι στο ραδιόφωνο μπορούμε να εκφράζουμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Μακάρι να είχαμε βασιλεία. Μακάρι να είχαμε βασιλεία. Βαρύ αυτό που είπα, το ξέρω. Αλλά... Δεν είναι θέμα το ότι είναι βαρύ και το ότι δεν είναι. Τα πιστεύω το καθενός είναι συγκεκριμένα. Απλώς θυμάμαι ότι λέγανε οι γιαγιάδες μας όταν είχαμε βασιλεία εμείς, τα πράγματα ήταν πιο καλά, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Εντάξει, τώρα βέβαια έχουμε τη δημοκρατία. Αλλά και από ό,τι βλέπω και τη δημοκρατία. Σε λίγες μέρες, την Κυριακή μάλλον, γιορτάζουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Μετά από αρκετά χρόνια, τι θα μπορούσε να αλλάξει στη σημερινή Ελλάδα? Θα μπορούσε να έχει ένα δεύτερο Πολυτεχνείο?
Κοίταξε, ποτέ δεν ξέρεις έτσι τι. Δεν ξέρεις να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος. Θεωρείς ότι ξέρεις. Η συγκεκριμένη νεολαία πλέον είναι αυτό που λέμε όλοι μας, ότι είναι στον καναπέ, είναι κάποιοι οποίοι έχουν βολευτεί στους καναπέδες τους και από εκεί και πέρα δεν κάνουν τίποτα? Κοίταξε, στους καναπέδες περισσότεροι είναι επειδή δεν δουλεύουν, έτσι, όχι δεν κάνουν τίποτα. Και από την άλλη πιέζονται πάρα πολύ. Και εγώ μέσα, έτσι, πιεζόμαστε. Πιεζόμαστε από τις δουλειές που δεν υπάρχουν, πιεζόμαστε από την οικογένεια, πιεζόμαστε που δεν μπορούμε να φροντίσουμε ακόμα και τους ίδιους μας αυτούς. Δηλαδή βλέπεις τώρα σπίτια οι οποίοι τα παιδιά τους είχαν φύγει είτε για να σπουδάσουν αλλού ή να μείνουν μόνοι τους και αναγκάζονται πάλι να ζουν με τις οικογένειές τους. Μάλιστα. Εσύ αν είχες ένα πόστο, ήσουν αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα, είχες ένα πόστο, ποιο πόστο θα διάλεγες και γιατί? Τι θα μπορούσες να αλλάξεις, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα μπορούσες να αλλάξεις? Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ στην παιδεία. Γιατί τα παιδιά καθορίζουν το μέλλον μας, λένε. Τα παιδιά ξέρουν τι λένε και εκτός από αυτό, από ό,τι έχεις δει, άμα γίνει κάτι άσχημο, τα παιδιά θα τρέξουν, τα παιδιά θα τα σπάσουν, τα παιδιά θα γκρινιάξουν, ξέρεις, όλα αυτά. Και τα παιδιά είναι το μέλλον που είπα και πριν. Αυτό, η παιδεία. Η παιδεία. Και πώς η παιδεία μπορεί να έχουμε με ένα κινητό? Όταν λες κινητό σε πάω λίγο αλλιώς τώρα. Συνήθως πλέον υπάρχουν τα κινητά τα οποία μας δείχνουν άλλα πράγματα, άλλα δρόμενα. Υπάρχει και το ίντερνετ όμως, να ξέρεις, έτσι. Υπάρχει και το ίντερνετ, βεβαίως. Πόση παιδεία μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο έχει κινητό από πάρα πολύ μικρή ηλικία, που μπορεί να επεξεργάζεται πάρα πολλά δεδομένα, και τι παιδεία μπορεί να του προσφέρεις? Σαφώς είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί εγώ δεν μεγάλωσα ούτε με κινητά ούτε με ίντερνετ. Και πήγαινα σε ένα σχολείο το οποίο ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Δεν υπάρχει, πώς θα το πω, δηλαδή βλέπεις το παιδί το 14 χρονών να καπνίζει, να φοράει σκουλαρίκια, να κάνει τατουάς, να οδηγεί μηχανάκι, να ξέρει όσο έχει σχέση με τον ερωτισμό. Δηλαδή μαθαίνει πιο πριν από ό,τι θα έπρεπε. Και κάποιες φορές κάνουν ακόμα και την αθωότητά τους. Δηλαδή δεν είναι το παιδί που ήταν το παιδί κάποτε το 14 χρονών, είναι το παιδί τώρα που τα έχει κάνει όλα πλέον και τα ξέρει όλα. Σίγουρα. Γι' αυτό και υπάρχουν και διαφημίσεις, έτσι. Με την Τζέσι Παγωσή που γίνανε και λέει δεν είμαι μπακάλικο. Είναι μια πολύ έξυπνη διαφήμιση. Σίγουρα, δεν είναι μπακάλικο, δεν είναι κάτι τέτοιο. Και είπες για τατουάζ. Έχεις και εσύ ένα τατουάζ? Ναι. Τι σημαίνει το συγκεκριμένο τατουάζ για σένα? One life, one chance. Μια ζωή, μια ευκαιρία. Είναι μόνο μια ευκαιρία η ζωή? Θέλω να τονίσω και καλά ότι μια φορά ζούμε. Οπότε, αφού ζεις μια φορά, κάνε την τρέλα σου, κάνε τα όνειρά σου, κάνε ό,τι θέλεις. Προσπάθησέ το και θα το συνεχίσω, βέβαια. Ωραία. Εμείς πάμε να ακούσουμε το κινητό μου. Πολύ ένα ωραία. Παλιότερο κομμάτι και θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά. The night come to an end. It's getting late, it's 3 a.m. It may seem crazy, but I'm waiting on this lovely girl to page me. And I keep looking at my phone, hoping that I hear her tone. Hey Serantis, can you tell me why this girl won't call me back? Am I too deeply in love, or is that just the way she act? I don't know if he's a fact, but I'm thinking to myself, hope she answers back. If she don't, that's cool, I'm fine, as long as she is on my mind. I'll just keep looking at my phone, just to pass away some time. Serantis. Έφυγες κι έτσι εγώ, αισθάνομαι μισός. Έφυγες εσύ από εδώ και είμαι σαν τρελός. Έρχεσαι κάθε βράδυ μέσα στα όνειρά μου. Στίγμα εγώ δεν μπορώ πια με σένα μακριά μου. Σε αγγίζω δεν σε πιάνω, στην απόγνωση εγώ φτάνω. Ό,τι θέλεις ζήτησέ μου και αμέσως θα το κάνω. Σε αγγίζω δεν σε πιάνω, στην ιδέα πως σε χάνω. Πανικός μες στο μυαλό μου, χάω στη ζωή μου πάνω. Και όλο κοιτάω το κινητό μου, να βρω ένα μήνυμα μωρό μου.
πολύ. Έφυγες τώρα από εδώ, μα σ' αγαπώ πολύ. Θέλω να έρθεις ξανά, χωριά σου δεν αντέχω. Μέσα στην αγκαλιά μου, άλλο να μη σε έχω. Σε θέλω, μωρό μου, πεθαίνω. Για σένα υπάρχω, για σένα ανασένω. Σε θέλω, μωρό μου, πεθαίνω. Χωρίς τα φίλια σου, εγώ αρρωσταίνω. Και όλο κοιτάω το κινητό μου, να βρω ένα μήνυμα, μωρό μου. Νομίζω μα εσύ μ' αποφεύγεις. Και όλο κοιτάω το κινητό μου, να δω ένα μήνυμα, μωρό μου. Και όλο τηλέφωνο με παίρνεις, νομίζω μα εσύ μ' αποφεύγεις. Και όλο κοιτάω το κινητό μου, να βρω ένα μήνυμα, μωρό μου. Νομίζω μα εσύ μ' αποφεύγεις. Και όλο κοιτάω το κινητό μου, να βρω ένα μήνυμα, μωρό μου. Και όλο τηλέφωνο με παίρνεις. Νομίζω μα εσύ μ' αποφεύγεις. Επιστρέψαμε λοιπόν και το κινητό απάντησε τελικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, άστα δεν ξέρεις τώρα αυτά και πες το κινητό απάντησε που ήθελες. Πιστεύω πως απάντησε και απάντησε και πολύ και στο YouTube, έτσι. Και στα live και γενικώς. Εγώ δεν το πήγα έτσι, το κομμάτι αυτό λογικά το έγραψε σε κάποια στιγμή την οποία κάποιον πρέπει να έπαιρνες τηλέφωνο, να μην απαντούσε, τελικά απάντησε. Γενικώς είναι το κινητό που όλοι έχουμε. Και... τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Προσπαθείς να με αποτρέψεις, αλλά εγώ συνεχίζω να βάζω τη λάμπα. Για πες μου, απάντησε εκείνο το κινητό κάποια στιγμή. Απάντησε κάποια στιγμή το κινητό. Απάντησε. Ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι αν είσαι σωστός απέναντι στους ανθρώπους γύρω σου, δεν σε ξεχνάνε. Και κάποια στιγμή της πράξης σου τις... καταλαβαίνουν. Τις πράξεις. Άρα σ' αρέσει καλύτερα να μιλάς με πράξεις παρά με... σ' αρέσει καλύτερα να μιλάς με πράξεις. Με πράξεις, ναι, και με τραγούδια. Και με τραγούδια. Ναι. Τι τραγούδι θα μπορούσες να γράψεις αυτή τη στιγμή, εκτός από το Lost που είπαμε ότι γράφεται ήδη. Ξέρεις τι, επειδή κυνηγάω πολύ τα κλαμπ και τις περιοδίες, γράφω χορευτικά, αν και μου αρέσει πάρα πολύ μπαλάντες να γράφω. Και έχω κάνα δύο μπαλάντες έτσι, το να λέγεται πες μου. Και γενικώς μου αρέσουν οι μπαλάντες, ειδικά έτσι που είναι και ο καιρός τώρα, έτσι που είναι συνεφιασμένος, που είναι η βροχή, που ξέρεις θέλεις τη ζεστασιά, την κουβέρτα και όλα αυτά, είναι για ρομαντισμούς. Είναι αυτό που λένε δεν ξέρεις τι θέλεις. Είναι αυτό που λένε γλυκός Νοέμβρης. Γλυκός Νοέμβρης, ενδιαφέρον ο Νοέμβρης. Δυστυχώς όμως μας δείχνει πλέον το κακό του πρόσωπο με αυτές τις βροχές, με τις πράξεις που έχει κάνει εκείνος αυτός ο συγκεκριμένος Νοέμβρης. Μας έχει κάνει αρκετές καταστροφές δυστυχώς. Εγώ να ξέρεις πιο πολύ υποτιμώ τη βροχή από το πολύ ήλιο. Να το ξέρεις αυτό. Και στο Λονδίνο βέβαια βροχή που ήμουνα. Αλλά πιστεύω ότι για μένα η βροχή είναι πιο όμορφη από τον καύσωνα. Αυτή η ζέστη δεν την μπορώ καθόλου. Βγαίνει ποτέ ήλιος μετά τη βροχή. Αυτό είναι και ωραίο για τραγούδι. Σου δίνω έμπνευση λοιπόν. Ναι. Να το προσέξεις αυτό. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει όμως, να το ξέρεις αυτό.
Ναι, αλλά κάποιες φορές μπορεί να βγει το ουράνιο τόξο. Να είναι συννεφιά και να έχει ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Έχει υπέροχα χρώματα. Και αυτό. Και το ουράνιο τόξο είναι ότι καλύτερο. Αλλά πάντα σπανίζει όμως, έτσι. Ναι, αλλά προμηνύει κάποια πράγματα πάρα πολύ όμορφα. Σωστά. Και συνήθως στο τέλος του ουράνιου τόξου υπάρχει ένας θησαυρός. Πάντα. Τον έχεις βρει αυτό το θησαυρό? Αυτή την περίοδο τώρα δεν έχω βρει κάποιο θησαυρό. Είχα, αλλά σταμάτησα γιατί λόγω που ήμουν εγώ έξω, λόγω που ήμουν μια χορεύτρια η οποία χόρευε σε μαγαζιά και τέτοια, εγώ δεν πολύ μου άρεσε αυτή τη δουλειά. Και είμαστε τώρα σε κάποιο διάστημα, ξέρεις, σε διάσταση. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σίγουρα ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρείς ότι οι σχέσεις από απόσταση δεν μπορούν να εξελιχθούν? Μπορούν να εξελιχθούν και πιστεύω ότι και μια απόσταση μπορεί να σε κάνει να σκεφτείς παραπάνω, έτσι. Όταν χάνεις έναν άνθρωπο καταλαβαίνεις την αξία του, λένε. Και μην ξεχνάς ότι μια σχέση είναι γλυκανάλατη, δηλαδή θέλει και τον τζακωμό, θέλει και τις αγκαλίτσες, θέλει και την απόσταση, τα θέλει όλα. Πώς είναι να είσαι σε απόσταση με κάποιον? Εντάξει, σαφώς και σκέφτεσαι συνέχεια τα άτομα που αγαπάς, συνέχεια, σαφώς και στεναχωριέσαι γιατί δεν είσαι μαζί της. Ήτανε το ένασμα για να γράψεις κάποιο κομμάτι? Ναι, ήτανε. Το The Story That Ends το έγραψα όταν ήμουν με πιο παλιά σχέση. Μια κοπέλα η οποία είναι από την Αγγλία και ταξίδευε εκεί πέρα. Και πήρα αυτή την εύνηση και το έγραψα αυτό το κομμάτι. Και όπως και το Πες μου επίσης, που είχα αναφέρει και στο μάτι, ήταν μια πιο παλιά σχέση. Άρα οι σχέσεις εμπνέουν. Ναι, και έχω παρατηρήσει ότι εμπνέουν και άλλους καλλιτέχνες. Το δύο με αυτό. Γράφεις και όταν είσαι ερωτευμένος? Καλά, αν είσαι ερωτευμένος όχι μόνο γράφεις, κάνεις επιτυχίες εκεί. Ναι, όταν είσαι ερωτευμένος, είσαι συνάχωρος, πάντα γράφεις. Σε ποια φάση δεν θα μπορούσες να γράψεις? Πιστεύω ότι θα μπορούσα να γράψω ποτέ σε άνθρωπος, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ συναχωρημένος. Ποιο βίωμα κυρίως σου έχει μείνει στο μυαλό σου και είναι κάτι το οποίο σε έχει εμπνεύσει πάρα πολύ να γράψεις κομμάτι? Πάρα πολύ έξυπνη αυτή η ερώτηση. Διάφορες καταστάσεις. Όχι τίποτα άλλο, μετά σου λένε και για τις ξανθιές, έτσι? Όχι, εντάξει. δεν κοιτάω ποτέ εγώ το χρώμα των μαλλιών. Αυτά που λένε είναι χαζομάρες. Να πω, οι διάφορες καταστάσεις γύρω ενός ανθρώπου μπορούν να τον εμπνεύσουν για τα κομμάτια. Το τι έχει περάσει, με ποιους κάνει παρέα, πόσο κοντά είναι με την οικογένειά του και πολλά άλλα. Εθελοντισμός. Τι σημαίνει για σένα αυτή η λέξη και πώς θα μπορούσες να γίνεις εθελοντής και σε τι? Εθελοντισμός είναι να κάνεις κάτι χωρίς να πληρώνεσαι. Ήθελα να ήμουν εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει στην Αθήνα. Βέβαια δεν μπόρεσα να γίνω. Έχω υπάρξει εθελοντής κάποιες άλλες δουλειές και εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο σου δίνει και εκεί μια εμπειρία. Σε τι θα μπορούσες αυτή τη στιγμή να γίνεις εθελοντής? Θα μου άρεσε να ήμουν εθελοντής σε κάποια αναδάσωση. Αγαπώ πολύ τη φύση. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Και αγαπάς πολύ και τα ζώα, πόσο ξέρω. Ναι, ισχύει. Έχω ένα σκυλί εδώ, ένα τσοπανόσκυλο. Και με φιλοζωική δεν ξέρω αν μπορούσα κάτι να κάνω, γιατί όχι. Και επίσης θα ήθελα να κάνω, συγγνώμη που διακόπτω, όταν μαζεύω τα σκουπίδια, ξέρεις, ανακύκλωση. Ανακύκλωση, δηλαδή έχει τύχει κάποιες φορές να είμαι με κάποια άτομα να μαζευτούμε και να μαζέψουμε τα σκουπίδια δεν του πυράβλου. Έχουμε, δυστυχώς, δεν έχουμε καλή οργάνωση, πιστεύω, στο να κάνουμε το θέμα της ανακύκλωσης ακόμα καλύτερο. Ναι, ισχύει. Εντάξει, είναι γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα κοιτάξει η Ελλάδα. Υπάρχουν πιο άλλα προβλήματα. Αυτό πιστεύω θα είναι το τελευταίο που θα κοιτάξει. Το τελευταίο γιατί? Σίγουρα το θέμα της ανακύκλωσης είναι κάτι το οποίο... Εγκληματικότητα. Εντάξει, ασφάλεια, εγκληματικότητα, όλα τα άλλα δηλαδή. Πιστεύω ότι το θέμα της καθαριότητας και όλα αυτά. Α, και τώρα είδαμε ότι καθαρίστες
δεν πληρώνονται. Ξέρω ότι οι παρματοφόρα δεν είχαν καν βενζίνη να πληρώσει ο Δήμος. Γι' αυτό λέω το τελευταίο πράγμα που θα κοιτάξει. Ναι, αλλά σίγουρα. Αλλά η καθαριότητα όμως... Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Ισχύει, ισχύει. Και εγώ ξέρω, έτσι ξέρω. Παρθένα... Και εγώ επειδή παρθένω στο ζώδιο, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ η καθαριότητα. Ναι, είναι η μισή αρχοντιά κανονικά. Αν δεις κάτι καθαρό μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει, ναι. Καθαριότητα είναι και το μεγάλο άνθρωπο. Τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις αυτή την περίοδο? Λοιπόν, έχουμε πει για τα κομμάτια, το έχουμε κλείσει αυτό το κεφάλαιο, όλα αυτά να γράψω. Έχουμε πει για τις περιοδίες που ετοιμάζω προς καλοκαίρι. Έχω πει για τη δισκογραφία μου από την Noise Entertainment. Έχω πει ότι θα κυκλοφορήσουν. Παιδικά παραμύθια, φοβάμαι και αυτά κάποια στιγμή θα τα κυκλοφορήσω. Τα παιδικά παραμύθια, με τι ακριβώς θα ασχοληθείς τα παιδικά παραμύθια? Θα εκδοθούν από κάποιον εκδοτικό οίκο. Τι ακριβώς συμπεριλαμβάνουν? Εννοείται τι είναι το story. Έτσι. Είναι ένα παιδί το οποίο ζει σε ένα χωριό, 10χρονο παιδί, το οποίο αυτό το χωριό είναι, ξέρεις τώρα πως είναι η Ινδιάνη, κάπως έτσι, και η βασίλισσα της χώρας προσκαλεί όλα τα 10χρονα ώστε να δουν ποιος είναι ο εκλεκτός που θα αναδείξει μέσα από ένα καθρέφτη ποιος είναι ο εκλεκτός, ο οποίος θα σώσει τον κόσμο από το κακό. Και πάνε όλα τα 10χρονα της χώρας αυτής, πάνε μπροστά στον καθρέφτη και ο καθρέφτης δείχνει το παιδί αυτό που ζει σε ένα χωριό από αυτή τη φυλή και θα σώσει τον κόσμο. Και ξεκινάει το ταξίδι. Παρέα με έναν άνω. Πώς εμπνεύστηκες να γράψεις ένα τέτοιο παραμύθι? Διαβάζω από μικρός πάρα πολλά πράγματα. Διαβάζω πολλά βιβλία. Διαβάζω το Πάτρι Παΐσιο. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματος. Διαβάζω το Λεξικό των Συμβόλων. Διαβάζω λογοτεχνία, βιβλία με μαγείες, μαγειρική. Δηλαδή διαβάζω πάρα πολλά πράγματα. Μ' αρέσει να μαθαίνω και να διαβάζω. Μαγειρική, άρα μαγειρεύεις καλά? Ναι, ιταλική και ασιατική κουζίνα. Ασιατική? Ναι. Ωραία. Μην φανταστείς αυτά που με τις ακρίδες και όλα αυτά. Όχι, εντάξει, εντάξει, όταν θα έρθω δεν θα σου ζητήσω ακρίδα, θα σου ζητήσω κάτι πιο extreme. Το χοιρινό είναι πάρα πολύ ωραίο με το ρύζι, ξέρεις, με το ginger. Και όλα τα μπαχαρικά και αυτά είναι πολύ ωραία έτσι που ζηταίνονται. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μπαχαρικά, όντως είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν και δεν το έχουμε σωρά, πάρα πολύ στην ελληνική κουζίνα. Όχι, πιο πολύ το έχουν και στην Ινδία, στην Ελλάνκα, ξέρεις, ανατολικές χώρες από εκεί. Ωραία. Και για πες μου κάτι εδώ για τους ακροατές του Studio 222. Να ακούνε πάντα στο 222, να ακούνε όλες τις εκπομπές. Να ξέρω ότι τους αγαπώ πάρα πολύ, μου δίνουν δύναμη να προχωράω και στα τραγούδια μου και γενικώς στις εμπνεύσεις μου. Επίσης θέλω να πω στο κοινό μου ότι εκπροσωπώ ένα μεγάλο μερίδιο των ατόμων, τον οποίο ήμουν ένα παιδί το οποίο προσπάθησα πάρα πολύ, έτσι, κουράστηκα πάρα πολύ. Και γι' αυτό θέλω να τους πω ότι ποτέ να τον βάζουν κάτω, να προσπαθούν και όπως βλέπεις τα πράγματα πάνε καλά. Και σίγουρα να μην ξεχνάτε ότι ο ρατσισμός δεν πρέπει να είναι πλέον στη ζωή μας. Σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι. Οποιοδήποτε είδους ρατσισμός. Και γι' αυτό και εγώ επέλεξα έγχρωμους ράπερ. Είναι και ένας λόγος αυτός, ώστε να φέρω και την νεοτροπία στην Ελλάδα. Ένας λόγος παραπάνω που ήθελα έγχρωμους. Σίγουρα πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτή η νεοτροπία που έχουν οι Έλληνες θα αλλάξει. Το ελπίζουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές οι οποίοι είναι είτε έγχρωμοι είτε έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, το οποίο όμως δεν τους δεχόμαστε εμείς εδώ για διάφορους λόγους, για λόγους ρατσισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει μια ωραία φωνή πώς γίνεται να μην τον θέλουν λόγω κάποιες άλλες χώρες ή κάποιες άλλες φυλής κάποιο χρόνο. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαζό αυτό, πολύ χαζό. Λογικά ναι. Εγώ λέω να ακούσουμε άλλη μια φορά το Leave Me Alone και ωραία, να σε αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ωραία παρέα που είχαμε μαζί σου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Και ευχαριστώ, σε περιμένουμε για ακόμα μια φορά στο Studio 222. Γιατί εμείς εδώ, να ξέρεις ότι στηρίζουμε πάντα τους νέους καλλιτέχνες και είμαστε μια παρέα η οποία μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Σε περιμένουμε λοιπόν με κάτι νέο
Και όχι μόνο house, εγώ περιμένω και μπαλάντα. Ωραία, ωραία. Και περιμένω και ασιάτικη κουζίνα. Μου το έταξες. Ενώπιον των ακροατών μας. Μάλιστα, μέσα, όποτε θες. Ωραία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Και καλή επιτυχία. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να είσαι καλά, γεια σου. Roaches on the wall, used to that, so fuck it. Hustling in the hall, exchange bags for ducats. Of that raw shit, real shit, I know you love it. Raised in a single parent home, taught me how to hold my own, how to hold that chrome. Standing at the top alone, say it's lonely at the top, huh? Niggas phony on this level, huh? Asking what's the price for me to sell my soul. Tell them it's priceless, I never sell my soul. The hustler in me like anything can be sold. For the right amount of money, diamonds and gold. Material wishes, fast cars hitting switches. No snitching for what they get rid of the witness. Only focus is getting paid. My life, my way. They want me to change my ways. They wasn't talking about money. School wasn't enough for me. More attention to what the streets taught me. Had me bagging up, dollars starting to add up. Not really one for the rap, and I make it happen. Roll with some G's, they get it clapping. I'm talking round of applause. CTIG, hated shit, they draws. Heaven sent, trying to see a million. All 15 bricks, got 12 watching. Streets watching. Doing me is the only option. My job today go hard. On every corner street, every boulevard. Street, every boulevard. Climb back in the chair, smoke in the air. Live life, no fear, but really who care? Really who care? Smoke in the air. Just leave me alone. Just leave me alone. I don't care about anything. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά το Σαράντι και να το αφιερώσουμε το κομμάτι που ακολουθεί. Είναι το παιχνίδι ερωτικά από το Stan, ένα καινούριο κομμάτι που μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ. Και να δώσουμε τις καλησπέρες μας στο eradio.gr.au.tv, καθώς επίσης στο Radio Shaker, στο Live24 και στο TuneIn. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Μέχρι τις 8 υπάρχει λόγος εδώ στο www.studio222.gr. Θέλω να το νιώσω.